Σήμερα να πω ότι είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Μια σημαντική μέρα γιατί η παρένθεση Βενιζέλου Σαμαρά τελείωσε. Το δίδυμο αυτό που παρέδωσε την εθνική κυριαρχία της χώρας. Το δίδυμο που δέχθηκε να κυβερνάτε η χώρα μέσω email και εντολών από την Τρόικα αποχωρεί πλέον με την ψήφο των Ελλήνων βουλευτών από την κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα οι Έλληνες πρέπει να ενωθούμε. Οι θεωρίες των δύο άκρων, οι μηχανισμοί προβοκάτσιας, η διασπορά ειδήσεων, οι εκβιασμοί κλείσανε. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει ενωμένη, προκειμένου να επανακτήσει την εθνική της κυριαρχία άμεσα. Να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και η Δημοκρατία. Να γίνουν εκλογές σε ήρεμο κλίμα και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία δεν θα εκτελεί εντολές ξένων, αλλά τις εντολές του ελληνικού λαού. Να προχωρήσουμε σε μια νέα πολιτική. Μια πολιτική η οποία δεν θα οδηγεί τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση. Δεν θα οδηγεί τη μεσαία τάξη στη διάλυση. Δεν θα οδηγεί την ανεργία σε ποσοστά τέτοια που υποχρεώνουν τους νέους μας να φύγουν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν οι ρυθμιστές. Και αύριο θα είμαστε οι εγγυητές για τη δημιουργία αυτής της κυβέρνησης. Προασπιστήκαμε αυτά που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό μέχρι τέλους. Και το ίδιο θα κάνουμε στην επόμενη κυβέρνηση. Για μας οι κόκκινες γραμμές δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Οι υποσχέσεις των ελληνικών λαών δεν είναι προεκλογικές. Εμπορικής ναυτιλίας.